Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα, όπως βλέπετε, κάθομαι κάπου εντελώς διαφορετικά. Κάθομαι πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την καρέκλα. Είναι μια καρέκλα γραφείου, αγορασμένη από το πλαίσιο. Είναι το μοντέλο At Work Top 2. Και αυτή είναι η συγκεκριμένη, η αλήθεια είναι ότι αγοράστηκε, αν και καθυστερημένα, δηλαδή αυτό το unboxing, για να σας πω την αλήθεια, έπρεπε να έχει γίνει πριν από τουλάχιστον μισό χρόνο. Την αγόρασα γιατί αποδείχτηκε ότι όχι απλά την χρειάζομαι ή την χρειαζόμουνα, αλλά ότι την χρειαζόμουνα. Οπότε ήρθε, είναι μια καρέκλα η οποία έχει ρυθμιζόμενα χερούλια, τα οποία μπορούμε να σηκώνουμε και να κατεβάζουμε. Είναι μια καρέκλα η οποία ανεβαίνει και κατεβαίνει. Επίσης είναι μια καρέκλα η οποία έχει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο για να μπορούμε να έχουμε στήριξη και έχει και πίεση για την πλάτη. Έχει δηλαδή ένα εξάρτημα το οποίο μπορούμε να το βιδώνουμε και να το ξεβιδώνουμε, ούτως ώστε να μας αλλάζει την πίεση που προσφέρει στην πλάτη για να έχουμε καλύτερη στήριξη. Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα του relax, όπως το λέει το πλαίσιο, να μπορεί η καρέκλα δηλαδή να κάθεται λίγο προς τα πίσω, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ μεγάλη συσκευασία. Όταν λέω πολύ μεγάλη, θα τη δείτε και στο unboxing ούτως ή άλλως. Στα 99 ευρώ σε προσφορά, είναι μια καρέκλα βέβαια την οποία πρέπει να την έχουν βγάλει και σε χαμηλότερη τιμή. Εγώ όμως την αγόρασα στα 99 ευρώ γιατί δεν το σκέφτηκα όταν την είχαν σε χαμηλότερη τιμή ότι έπρεπε να την αγοράσω. Είναι με ύφασμα μες, όπως βλέπετε εδώ πέρα και στο κεφάλι, πλάτη και κεφάλι δηλαδή, είναι με ύφασμα μες για να μπορούν να έχουν καλύτερο αερισμό και να φεύγει καλύτερα ο υδρότας. Αυτά είναι τα βασικά της στοιχεία. Είμαι ο Greek Dear της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Χωρίς να σας καθυστερήσω περισσότερο, πάμε να δούμε το unboxing και παράλληλα μαζί με το unboxing θα δούμε και το στήσιμο της καρέκλας και για το στήσιμο θα σας μιλήσω αμέσως μετά. Γιατί έχει ψωμί εδώ πέρα.
Έχοντας λοιπόν τελειώσει με το unboxing και το στήσιμο της καρέκλας, πάμε λίγο να σας πω τα βασικά. Όσον αφορά κάποια χαρακτηριστικά της πέραν αυτών που σας έχω ήδη αναφέρει. Το ύψος του καθίσματος κινείται μεταξύ 44 και 54 εκατοστά. Το χαμηλότερο του δηλαδή είναι 44, το ψηλότερο του είναι 54. Το πλάτος του καθίσματος είναι στα 50 εκατοστά. Τα χερούλια συνολικά, εάν τα σηκώσουμε στο μέγιστο, αυτό εδώ πέρα είναι κάπου στα 78-80, είναι κάπου εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι είναι λίγο ψηλά. Άρα μπορούμε να τα βάλουμε εκεί που μας βολεύουν. Αυτά είναι τα βασικά. Η αλήθεια είναι ότι τα χερούλια θα τα ήθελα λίγο πιο έξω. Δηλαδή θα ήθελα αυτά να είναι λίγο πιο εδώ, ούτως ώστε να είναι λίγο πιο άνετα στα χέρια, γιατί εδώ νιώθω λίγο ότι σφίγγομαι και πιέζομαι. Είναι απίστευτα εξυπηρετικό το γεγονός ότι έχει στήριγμα για το κεφάλι, κάτι το οποίο βέβαια επίσης μπορούμε να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, ούτως ώστε αναλόγως το δικό μας το ύψος να μπορεί και αυτό να προσαρμόζεται. Και βολεύει πάρα πολύ και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Είναι, εγώ δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ μου τέτοια καρέκλα, είναι τόσο ωραίο πράγμα αυτό. Πραγματικά απορώ πως δουλεύαμε τόσο καιρό χωρίς προσκέφαλα. Το στήριγμα στη μέση σίγουρα βοηθάει. Προσωπικά δεν έχω καταλάβει να μου κάνει κάποια τρομερή δουλειά. Ίσως βέβαια να μην το καταλαβαίνω, γιατί λόγω αυτού δεν κουράζομαι τόσο πολύ όσο θα κουραζόμουν υπό άλλες περιπτώσεις. Η βάση της καρέκλας σίγουρα προσφέρει στήριξη. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι πλαστική, είναι μεταλλική. Έχει πάρα πολύ ωραία κύληση, πάρα πολύ ομαλή που δεν το καταλαβαίνεις και δεν ενοχλεί και σίγουρα δεν κάνει και καθόλου φασαρία. Εμένα δηλαδή αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά είναι πάρα πολύ. Και νομίζω επίσης ότι το κομμάτι με το ύφασμα το mesh βοηθάει σίγουρα όλο το στοιχείο εδώ πέρα να μην υδρώνει τόσο πολύ ή αν υδρώσει να φεύγει. Σίγουρα πάντως δεν έχετε τον φόβο, όπως είναι με τα μαξιλάρια που έχουν κάποιες καρέκλες άλλες, να απορροφηθεί αυτός ο υδρότας και να αρχίσει να μυρίζει. Το συγκεκριμένο, με το πουλερώσει ή οτιδήποτε, μπορείτε και να το ρίξετε λίγο νεράκι μέσα στην πανιέρα σας αν θέλετε και να το πλύνετε, ή μπορείτε να το περάσετε με ένα μηχάνημα με ατμό και αυτό να καθαρίσει και να είναι όλα τέλεια. Θα ήθελα τα μπράτσα να μετακινούνται λίγο μπροστά ή πίσω ή ίσως και να γυρίζουνε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν προσφέρεται σε καρέκλες του πλαίσιο, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, είναι σίγουρα κάτι το οποίο το προσφέρουν σε πιο ακριβές καρέκλες. Φυσικά βασικό στοιχείο επιλογής μιας καρέκλας για γραφείο είναι πάντα και το ύψος του γραφείου μας. Αν δηλαδή το γραφείο μας βολεύει να πάρουμε μια πιο χαμηλή καρέκλα, γιατί έχουν και πιο χαμηλές, μπορούμε να πάρουμε μία άλλη, εφόσον μας εξυπηρετεί περισσότερο εκείνο. Αυτό θα το δείτε πάντα συγκριτικά με το δικό σας το ύψος και του κορμού και το συνολικό, αλλά και το ύψος του γραφείου στο οποίο θα δουλεύετε. Είναι δηλαδή βασικό στοιχείο το τι εξυπηρετεί εσάς. Γιατί εγώ έψαχνα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα είχε αυτή η καρέκλα μόνο και όχι οι υπόλοιπες. Γιατί είχα πάει στο κατάστημα και είχα δει τις 4 καρέκλες, αυτή που ήθελα να πάρω, η οποία έκανε γύρω στα 260 ευρώ. Δεν είχε αυτό το στοιχείο που ήθελα εγώ, που ήταν τα χερούλια να σηκώνονται μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος, γιατί ήταν πιο χαμηλά. Πάμε να δούμε λίγο όμως κάποια θέματα τα οποία αντιμετώπισα, τα οποία τα είδατε πάνω κάτω και στο unboxing. Έχουμε λίγο το εξής. Τα χερούλια αυτά στηρίζονται εδώ πέρα επάνω με δύο βίδες. Οι δύο βίδες δεν μπήκανε ποτέ. Η πρώτη βίδα, αυτές δηλαδή που είναι στο μπροστά το κομμάτι, μπαίνει κανονικά. Η δεύτερη βίδα και στα δύο τα χερούλια απλά δεν μπορεί να βιδώσει. Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ή εγώ δεν έβαλα πάρα πολύ δύναμη, που κάποια στιγμή έβαζα πάρα πολύ δύναμη, ή μπορεί να σημαίνει ότι θέλει κάποιο ηλεκτρικό κατσαβίδι. Δεν ξέρω να σας το πω και δεν έχω ηλεκτρικό κατσαβίδι για να μπορέσω να το προσπαθήσω. Σκεφτείτε ωστόσο ότι αυτά τα δύο τα χερούλια, και το δεξί και το αριστερό, στέκονται πάνω στην καρέκλα με τη μία από τις δύο βίδες η οποία έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Το άλλο το θέμα που είχαμε, στη βάση από κάτω, αυτό δηλαδή, η βάση δηλαδή η οποία συνδέεται με τις ρόδες και κρατάει το κάθισμα στο οποίο κάθομαι, βιδώνονται 4 βίδες. Από τις 4 βίδες στη δικιά μου την καρέκλα. Δεν είναι ότι έτσι λειτουργεί, απλά έτυχε στη δική μου τη συσκευασία, από τις 4 βίδες η μία, επειδή όλες οι βίδες που παίρνει η καρέκλα είναι εξάγωνες. Έτυχε λοιπόν η μία από τις 4 επάνω να μην έχει το βαθούλωμα για να μπορεί να μπει το
Το κατσαβίδι αυτό. Επειδή λοιπόν δεν είχε το βαθούλωμα, δεν μπορούσα να τη δώσω. Άρα, αυτή η βίδα επί της ουσίας πήγε χαμένη και για καλή μου τύχη, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, επειδή περισσεύανε οι δύο βίδες από τα χερούλια ή πίσω, βίδωσα τη μία τη βίδα από το ένα το χερούλι από κάτω. Από κάτω παίρνει τις βίδες που είναι στα 20 χιλιοστά. Η βίδα από τα χερούλια είναι 15. Ευτυχώς έπιασε και το βίδωσα για να μπορεί να είναι σταθερό, γιατί αλλιώς θα είχα μια καινούργια καρέκλα, στην οποία καρέκλα από τις 4 βίδες θα ήταν βιδωμένες οι 3, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί δεν ξέρω αν αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα είναι τόσο σταθερή, ότι θα γύρει ή οτιδήποτε. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή πάντως δουλεύει κανονικά, κάθεται κανονικά, δεν έχω κάποιο θέμα, αλλά έγινε αυτό που σας είπα. Όσον αφορά ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης λίγο με ενόχλησε, η πλάτη βιδώνεται στη βάση εδώ από πίσω, όπως κάθομαι από πίσω, όπως όλες. Και αυτή είναι βιδώνεται με 4 βίδες, έχει 2 και 2. Οι 2 αν θυμάμαι καλά είναι 50 και οι άλλες 2 είναι 45. Η μία... Η μία 45, η βίδα, δεν βίδωσε μέχρι τέρμα. Άρα δηλαδή οι 3 βίδες βιδώσανε όσο πάει, η τέταρτη βίδωσε και αυτήν όσο πάει, αλλά δεν βίδωσε όσο πάει, δηλαδή τέρμα να μην πάει άλλο. Από ένα σημείο και μετά απλά δεν μπορούσε να βιδώσει περισσότερο. Και αν το δείτε, αν μπορέσω να σας το δείξω, φαίνεται ότι ενώ όλες έχουν ακουμπήσει επάνω στο πλαστικό και κρατάνε το πλαστικό για να μην φύγει ή οτιδήποτε, η τέταρτη έχει ένα πολύ μικρό κενό. Αυτό ελπίζω ότι σε βάθος χρόνου δεν θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Έχω στείλει στο πλαίσιο ένα μήνυμα, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ. Δεν ξέρω τι περιμένω να μου πούνε βέβαια. Θα μου πούνε ότι τι, θα σου στείλουμε καινούργια βίδα, θα έρθουμε και θα την ανοίξουμε την τρύπα για να μπορέσει να μπει η βίδα. Δεν ξέρω τι περιμένω, ίσως το έστειλα απλά για να είμαι καλυμμένος εγώ. Πέραν αυτών όμως, η καρέκλα σαν καρέκλα δεν έχει κάποιο μειονέκτημα, δεν με έχει κουράσει, δεν νιώθω να μην είναι σωστή ή να μην είναι καλά. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι μια αγορά που, όπως σας έχω ήδη πει, έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αγοράστηκε και πάλι στα 99 ευρώ, είναι από αυτές του πλαίσιο, έχει και πολύ καλύτερες. Απλά όταν θέλεις μια καρέκλα που προσφέρει, όπως σας είπα, συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης σκέφτεσαι ότι είναι μια καρέκλα την οποία δεν είναι ότι θα χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί είναι μεν τη χρησιμοποιείς για να κάθεσαι λόγω του ότι δουλεύεις από το σπίτι, αλλά κάποια στιγμή θα σταματήσεις να δουλεύεις από το σπίτι. Άρα δεν είναι το ότι θα δώσεις και 400 ευρώ, ας πούμε, για να πάρεις μια σωστή καρέκλα. Δεν ξέρω. Έτσι το σκεφτόμουν εγώ. Κάποιος μπορεί να το σκεφτεί διαφορετικά, αναλόγως τις ώρες που κάθεστε και κάνετε χρήση. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά στοιχεία, αυτά ήταν οι λεπτομέρειες, βασικά ήταν αυτές που εμένα με ενοχλήσανε. Δηλαδή αυτό το κομμάτι με τις βίδες το βρήκα λίγο χαζό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος ποιοτικός έλεγχος σε αυτά τα προϊόντα, γιατί αν εγώ κάνω πίσω και φύγει, μπορεί να χτυπήσω οποιοδήποτε, όχι μόνο εγώ. Και θεωρώ επίσης ότι οι οδηγίες, ενώ ήταν καλές, δεν χρειάζεται και τίποτα το τρομερό, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική, μια απλή καρέκλα είναι. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ λίγο πιο επεξηγηματικές όσον αφορά κάποια κομμάτια, γιατί ένα-δύο στοιχεία δεν τα αναφέρει. Άρα πρέπει να τα μαντέψεις. Επειδή τα μαντέψεις όμως, αφού τη στήσεις την καρέκλα, τα μαντέψεις λάθος. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα όμως, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια αγορά την οποία, αν δεν θέλετε να δώσετε πολλά χρήματα, θα σας την συνέστηνα. Ό,τι θέλετε, μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια, θα σας απαντήσω. Και να μην παραλείψω, όπως το έχετε δει ήδη, ότι έχει πάρα πολύ ωραία στο γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ ήρεμο και πάρα πολύ απαλό το πώς γυρίζει, αν μπορώ να το πω απαλό. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης και το κουμπάκι από το καμπανάκι, για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά, καλά μπάνια. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!